Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Πέμπτη σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 όπως κάθε Πέμπτη, καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο κοινοβουλευτικό έργο και τις επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν μετά τις 9.30 στην Ολομέλεια. Θα είμαστε λοιπόν μαζί να δούμε και τα ρεπορτάζ στα χθεσινά αλλά και να συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην επικαιρότητα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση Νοβάρτης, προανήγγειλε με ανακοίνωσή της ο γραμματέας με ανακοίνωσή του, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης. Επόμενο βήμα, η συγκέντρωση 30 υπογραφών για να προχωρήσει τη διαδικασία. Στο πλαίσιο της επιτροπής που θα συσταθεί, θα διερευνηθεί αν υφίσταται αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης για το υποδιερεύνηση αδίκημα. Για ρεβασιστική διχαστική πολιτική, η οποία είναι τοξική, έκανε λόγο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης, αναφερόμενο στην ενδεχόμενη προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση Νοβάρτης. Εν τω μεταξύ, αύριο Παρασκευή θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, προκειμένου να εκλέξει το Προεδρείο της. Η προθεσμία που έχει λάβει η Επιτροπή για να ολοκληρώσει το έργο της θα είναι ένας μήνας, δηλαδή από τις 20 έως 22, από 20 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου, διάστημα στο οποίο πρέπει να υποβάλει τη σχετική έκθεση ώστε να κινηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες αναθεώρησης στην Ολομέλεια. Το Προεδρείο της Επιτροπής Αναθεώρησης θα είναι διακομματικό, πρακτική που έχει τηρηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις του Συντάγματος. Πάμε να δούμε και την κοινοβουλευτική ατζέντα που θα κλείσουν σήμερα οι εργασίες εδώ στη Βουλή, στην Ολομέλεια και στις επιτροπές. Στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στις 11 το πρωί, τα μέλη της Επιτροπής θα συνεδριάσουν με θέμα ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για θέματα αρμοδιότητάς του. Και όπως είπαμε, μετά τις 9.30 κοινοβουλευτικός έλεγχος επίκαιρες ερωτήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής. Να δούμε τώρα το θέμα που αφορά την υπόθεση Νοβάρτης. Στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση Νοβάρτης και όσον αφορά τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Τη διαβίβαση της ηχογραφίας ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από τον πρόεδρο του Σώματος, Κωνσταντίνο Τασούλα. Τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Νοβάρτης και για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία με βάση τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Σώματος Κωνσταντίνο Τασούλα. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003. Με τίτλο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών όπως ισχύει στις 16 Ιανουαρίου του 19», ποινική δικογραφία που αφορά πρώτον στον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξιο Τσίπρα και δεύτερον στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλαφάτης, τόνισε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αθέμητες παρεμβάσεις του κυρίου Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη, ενώ πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία με τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προτείνει συγκρότηση επιτροπής εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή, γιατί για να αποδίδονται κατηγορίες σε πρώην Πρωθυπουργό πρέπει να προκύπτουν αδιάσυστες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υφίστανται σαφείς ενδείξεις για τέλεση αδικημάτων από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο. Γι' αυτό το λόγο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκατρακτικής εξέτασης αναφορικά με τον κ. Παπαγγελόπουλο. Εμείς δεν ακολουθούμε την τοξική πρακτική των μαζικών πολιτικών διώξεων και της στοχοποίησης πρώην πρωθυπουργών και άλλων αντιπάλων μόνο και μόνο για επικοινωνιακά σοου και μικροκομματικά ωφέλη, όπως έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι η διερεύνηση για όλα τα αδικήματα που συντελέστηκαν και για όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση θα φτάσει μέχρι τέλους. Σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο στη Βουλή, διαβιβάστηκαν χωρίς αξιολόγηση οι καταθέσεις των κυρίων Αντώνη Σαμαρά, Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ευάγγελου Βενιζέλου και του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή. Το αντίγραφο καταθέσεως του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή διαβιβάστηκε μόνο κατά το μέρος που στη δικογραφία αυτή εμπεριέχεται καταγγελία κατά τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, και Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, αναφέρει το διαβιβαστικό.
συμβιβαστικό. Για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής απαιτούνται 30 υπογραφές βουλευτών και διατύπωση πρότασης κατηγορίας, η οποία θα προσδιορίζει με σαφήνεια τις πράξεις ή παραλήψεις που έχουν γίνει. Η ψηφοφορία για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης είναι μυστική και η απόφαση απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Για αλλαγή στάσης επέκρινε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Αν δεν είστε δειλοί, σύμφωνα με την Οβάρτη, αναφέρομαι, κύριε συνάδελφε, τότε είστε τότε ηθικά αυτούργοι μια συγκάλυψη. Διαλέξτε και πάρτε. Μάλιστα. Πάμε να συζητήσουμε τώρα την υπόθεση Νοβάρτης και την πρόταση που περιμένουμε να γίνει δεκτή τελικά για την σύσταση προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ανεβαίνουν οι τόνοι πολύ με αυτή την υπόθεση πάλι την Νοβάρτης. Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπολίτευσης, ανεβαίνουν οι τόνοι και από την πλευρά της κυβέρνησης και αρχίζει η κάθε πλευρά να οργανώνει το πλειοστάσιο της για αυτό το θέμα στη Βουλή. Από την πλευρά της κυβέρνησης δεν νομίζω ότι ανεβαίνουν οι τόνοι. Θεσμικά η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, όπως αυτά διαβάστηκαν από τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκύπτουν ευθύνες. Άρα η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής είναι μονόδρομος. Ναι. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο συνετή και πιο σεμνή και πιο προσεκτική, ανεβαίνουν οι τόνοι διότι φοβούνται ότι θα αποκαλυφθούν στοιχεία και παρεμβάσεις που θα επιβεβαιώσουν αυτά που προβλέπαμε τότε όταν ήρθε το θέμα αυτό στη Βουλή και χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συμβεί ποτέ στο ελληνικό κράτος. Το έχει πει ο κ. Παπαγγελόπουλος, αλλά και ο κ. Τσίπρας κράτησε τότε υψηλούς τόνους, μιλούσε για διαφθορά, για πολιτικά πρόσωπα, στοχοποίησε και συκοφάντησε δύο πρώην πρωθυπουργούς, πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο τους ενοχλεί τώρα, με την έννοια ότι θα αποκαλυφθεί όλη αυτή η σκευωρία και θα πέσει στο κενό και βεβαίως θα βρεθούν και εκτεθειμένοι. Ο κύριος Καλαφάτης, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός σας, στην ανακοίνωση του χθες, είπε πως θα αξιολογηθεί αν υφίσταται αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση ποινικής δίωξης για τα υποδιερεύνηση αδικήματα. Αυτό σημαίνει, να το ερμηνεύσουμε, ότι μπορεί να υπάρχει και μια εξέλιξη να λειτουργήσει αυτό σε μια κατεύθυνση αποφυγής των πολιτικών ενστάσεων, δηλαδή να μην πάμε σε μια εξεταστική. Είναι κάτι που δεν θέλει κηρύξει ο Πρωθυπουργός. Το έχει πει από βήματος της ΔΕΘ. Καθόλου αποφυγής. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία δεν συμπεριφέρεται ούτε τιμωρητικά ούτε ρεβανσιστικά. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για ρεβανσισμό, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό. Τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είδατε, για τον Αλέξη Τσίπρα προανακριτική δεν γίνεται και το ερμήνευσε αυτό ο Πρωθυπουργός. Ένας Πρωθυπουργός που τιμωρείται από τον λαό και στέλνεται στην αντιπολίτευση, δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για ό,τι έχει πράξει, εκτός και αν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία διαφθοράς και βεβαίως εκεί δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι διαφορετικό. Θέλω να πω ότι βεβαίως και θα διερευνηθεί ο φάκελος που έχει σταλεί από την εισαγγελέα αν πράγματι προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αν δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες, ο φάκελος θα επιστραφεί για περαιτέρω έρευνα στη δικαιοσύνη όπως θεσμικά έχει υποχρέωση να κάνει η Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν στείλουμε μια προανακριτική επιτροπή για να τιμωρήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν επιπέσει σε αδικήματα. Αν υπάρχουν αδικήματα, βεβαίως και δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Αν όμως δεν υπάρχουν αδικήματα, δεν πρέπει να αδικήσουμε κανέναν. Με αυτή τη λογική κινούμαστε, με καμία λογική ρεβανσισμού, ούτε τιμωρητικής διάθεσης, ούτε και βεβαίως να δημιουργήσουμε ένα κλίμα πολιτικό τεξικό, γιατί η χώρα χρειάζεται ηρεμία, χρειάζεται ειρήνη και πολιτική και κοινωνική για να μπορέσει να ξεπεράσει τα προβλήματά της και να βγει σε έναν δρόμο καλύτερο, δρόμο ανάπτυξης και δρόμο ευημερίας. Αυτή είναι η στόχη μας, όχι να τιμωρήσουμε κάποιον αν δεν έχει ποινικές ευθύνες. Στην όλη εξέλιξη της έρευνας από την πλευρά της δικαιοσύνης, κύριε Αναστασιάδη, πιστεύετε πως παίζει ρόλο το γεγονός ότι ο εισαγγελέας Θεωρείου Πάγου, ο κύριος Αγγελής, στην κατάθεση που πάνω σε αυτή την κατάθεση έχει στηριχτεί έτσι, και φωτογραφίζει στην ουσία τον κύριο Παπαγγελόπουλο, δεν αναφέρει το όνομά του, δηλαδή δεν τον κατονομάζει.
Αλλά μιλάει για τις ενέργειες που έπρεπε να έχει κάνει ο κ. Παπαγγελόπουλος. Είναι μια λεπτομέρεια που παίζει ρόλο, νομίζω. Έχει χαρακτηριστεί ως Ρασπουτίν. Ναι. Κατονομάζεται όμως από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Και κατονομάζεται εμέσως και από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος αναφέρεται και στον πρώην Πρωθυπουργό, όχι ονομαστικά, αλλά στον κύριο Τσίπρα ως πρώην Πρωθυπουργό. Ο κύριος Αγγελής το περιγράφει με σαφήνεια στην αναφορά του, ότι καθοδηγούσε, παρενέβαινε και καθοδηγούσε τους αρμόδιους, τους εισαγγελείς διαφθοράς για το πώς θα κινηθεί όλη η υπόθεση. Άλλωστε, ο ίδιος στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή, ναι. Και βεβαίως έχει κάνει την σχετική έρευνα, έχει μιλήσει με συναδέλφους του, έχει μιλήσει με μάρτυρες και είναι ένας έμπειρος δικαστικός, εισαγγελέας, και νομίζω ότι το πόρισμά του δεν είναι ένα πόρισμα έτσι επιπόλαιο. Έχει στοιχεία τα οποία θα έλεγα ότι επιβεβαιώνουν αυτά για τα οποία συζητάμε και για τα οποία κατηγορείται ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Κύριε Αναστασιάδη, υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν, και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, ότι μπορεί η υπόθεση Νοβάρτης, όπως έρχεται και πάλι στη Βουλή, με αυτή τη φορά να δημιουργεί την εξεταστική η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να δημιουργήσει αγκάθη στις σχέσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω, αν ξεκαθαρίσει, γιατί να δημιουργήσει σχέση. Άλλωστε, είμαστε μία παράταξη. Όλοι θα αποφασίσουμε για το αν θα συσταθεί. Ναι, γιατί ο κ. Σαμαράς έχει κάνει μήνυση και έχει κατανομάσει και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα, και ζητάει και για τον κ. Τσίπρα και για τον κ. Παπαγγελόπουλο και για οποιονδήποτε εμπλέκεται, γιατί φσκευωρία την πολιτική που υποστηρίζει ο κ. Σαμαράς, ότι στο πρόσωπό του και σε άλλους πάνω στήθηκε. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε από το κάδρο στην ουσία τον πρώην Πρωθυπουργό και κινήθηκε σε μια άλλη πάνω λογική και στρατηγική. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έβγαλε κανέναν από το κάδρο. Είπε ότι αν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Δεν πάω πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς στη δικαιοσύνη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, δεν πάνε πρώην πρωθυπουργοί στη δικαιοσύνη, γιατί πάνε στο σπίτι τους από το λαό, από την κοινωνία. Εάν όμως υπάρχουν στοιχεία αδιάσυστα εις βάρος του, αν προκύψουν δηλαδή κατά την έρευνα, βεβαίως και δεν μπορεί ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε κανείς πρωθυπουργός να τα παραβλέψει αυτά. Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει μία έρευνα, είναι νωρίς ακόμη να βγάλουμε συμπεράσματα. Υπάρχουν βέβαια στοιχεία, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει μία έρευνα η οποία έχει δρόμο. Είναι προανακριτική επιτροπή, άρα η συζήτηση όλη θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ναι, βέβαια. Και βεβαίως εκεί θα είναι έμπειροι συνάδελφοι, νομικοί, οι οποίοι θα εξετάσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την υπόθεση και χωρίς να αδικήσουν κανέναν, αλλά να διαλευκανθεί επιτέλους αυτή η σκευωρία, διότι στη βάση της και στην εξέλιξή της φαίνεται ότι ήταν μια μεγάλη σκευωρία που στοχοποίησε δημόσια πρόσωπα, να διαλευκανθεί αυτή η σκευωρία, και νομίζω και αυτό θα είναι που θα δικαιώσει και τον πρώην Πρωθυπουργό στο ηθικό του μέρος, γιατί στο ποινικό έχει δικαιωθεί, δεν είχε καμία εμπλοκή, έχει πάει υπόθεση στο αρχείο με βούλευμα. Το ότι υπάρχει και η άποψη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία δήλωσε πως θεωρεί πως ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν έχει ασυλία, γιατί δεν είναι και εκλεγμένος. Από τη στιγμή που δεν έχει ασυλία, δεν υπάρχει ανάρθη ασυλία, το μόνο δικαιοσύνη, τακτική δικαιοσύνη, πρέπει να ερευνήσει σε βάθος σε όλο το θέμα και την υπόθεση. Και η κυρία Μπακογιάννη δηλαδή έχει μια άλλη στάση απέναντι, διαφορετικά. Ερμηνεύει διαφορετικά το άρθρο 86. Αυτό θα... Δεν νομίζω ότι είναι θέμα και πρόβλημα αυτό, διότι θα αποφασιστεί από την Βουλή, από την ολομέλεια της Βουλής, τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Περιμένουμε να συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή για να διενεργήσει την... όλα αυτά τα οποία συζητάμε και την εμπλοκή του κύριου Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση Νοβάρτης. Τα επόμενα βήματα είναι να μαζευτούν υπογραφές από 30 βουλευτές για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που αφορά το Σύνταγμα. Γιατί αύριο θα συνεδριάσει η πρώτη επίσημη της Επιτροπής που έχει συσταθεί για την αθεώρηση του Συντάγματος. Το ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος, ο κύριος Στασούλας. Είχαμε εντάσεις, θα τις δούμε στο βίντεο. Πριν τις δούμε όμως και να σας αποδεσμεύσω, θέλω να μου πείτε, θα προχωρήσει αυτή η αναθεώρηση του Συντάγματος με συνενέσεις, με συμφωνίες, με μια διάλογο και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει από όλα τα κόμματα. Αν θυμάστε και
κατά την προηγούμενη σύνοδο, όταν αποφασίστηκε να είναι η Βουλή, η σημερινή σύνοδος αυτή αναθεωρητική, υπήρχαν και συνενέσεις και αντιθέσεις. Ναι, σε κάποια θέματα, σε κάποια άρθρα, ναι. Σε κάποια άρθρα θα υπάρξει συνένεση, σε κάποια όμως είναι γεγονός ότι θα υπάρχει. Αυτό που πληγώνει εμένα και με θλίβει και πάρα πολλούς συναδέλφους είναι ότι η χώρα χάνει άλλη μία δεκαετία όσον αφορά το άρθρο 16 και άλλα άρθρα. Το άρθρο 16 δηλαδή για την σύσταση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και πάμε πολύ πίσω, αποτελούμε παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μην επιτρέπει τη σύσταση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και εξαιτίας μιας ιδεολειψίας της προηγούμενης κυβέρνησης και κάποιων άλλων κομμάτων, ταλαιπωρείται η χώρα, ταλαιπωρούνται νέοι, φοιτητές, οικογένειες και βεβαίως έχουμε και εξαγωγή πολύ σημαντικού ποσοστού συναλλάγματος σε σχέση με το ΑΕΠ, γιατί είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Βέβαια. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος. Είναι η δεύτερη αναθεώρηση η οποία χάνεται όσον αφορά το άρθρο 16. Να ρωτήσω κάτι. Το ότι επίσημα θα δοθεί ένας μήνας για να μελετήσει η Επιτροπή ποια άρθρα πρέπει να θεωρηθούν, να γίνει μια έκθεση, να υποβληθεί αυτή η έκθεση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Εκεί λοιπόν η αντιπολίτευση λέει πως αυτός ο χρόνος είναι πολύ μικρός του ενός μηνός και ότι πρέπει να ζητήσετε να υπάρχει μια παράταση και μια προθεσμία 2 μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι σε 1 μήνα μέσα όντως μπορεί να γίνει τόση σημαντική δουλειά? Άλλωστε τα άρθρα έχουν συζητηθεί πάρα πολύ την προηγούμενη σύνοδο για να αποφασιστεί δηλαδή η αναθεώρησή τους. Mm-hmm. Νομίζω τότε η Επιτροπή διέρχησε 6 μήνες. Ναι. Άρα έχουν συζητηθεί με λεπτομέρεια. Εδώ κυρίως θα αποφασιστεί πώς θα συνταχθούν και πώς θα προσθεθούν στο Σύνταγμα. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι επαρκής. Εντάξει, η αριστερά έχει μία λογική και ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει πολύ. Θέλουν χρόνο για να μιλάνε πολύ, όμως δεν νομίζω ότι ο ένας μήνας θα είναι πρόβλημα. Η αναθεώρηση θα γίνει όπως πρέπει, θα γίνει όπως αποφασίστηκε και σας είπα, το μόνο που με θλίβει εμένα είναι ότι δεν ήταν στα αναθεωρητέα και το άρθρο 16 αλλά και άλλα άρθρα του Συντάγματος που είχαμε προτείνει εμείς, αλλά δεν πήραν την πλειοψηφία. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ως αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για μικροκομματική τακτική κυβέρνηση όσον αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι θα πει αυτό? Έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σας μεταφέρω τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 181 ψήφους θέλει πάλι για να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην τρίτη εκλογή με 151, τι θα πει μικροκομματική, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα και το αυτό, δούμε κατά τη συνεδρίαση που θα το εξηγήσουμε. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς την αντιπολιτευτική του τακτική και δεν σκέφτεται ότι είναι πολύ νοπές οι εκλογές, είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την διακυβέρνησή του και θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Θα πρέπει να περιμένει λίγο διάστημα, να δώσει λίγο χρόνο. Εμείς τους δώσαμε πάρα πολύ χρόνο, αν θυμάστε, παρότι υπήρχε το πρώτο εξάμεινο του 2015 και η αντιπολιτευτική μας τακτική φάνηκε όταν είδαμε παρεμβάσεις που δεν ήταν θετικές, δεν οδηγούσαν στο δρόμο που θέλουμε να την οδηγήσουμε όλοι. Σε πρόοδο, σε ανάπτυξη, σε ανοιχτή δημοκρατία, οι παρεμβάσεις στην δικαιοσύνη, οι παρεμβάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τότε άρχισε η αντιπολίτευση μας. Λοιπόν, θα περιμένουμε να συνεδριάσει και αύριο η Επιτροπή, η πρώτη επίσημη συνεδρία της Επιτροπής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Και θα συνεδριάζει όλη μέρα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Ναι. Θα συνεδριάζει όλη μέρα για να κλείσει τα θέματα. Δεν υπάρχει. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασία, που είστε κοντά μας στην πρωινή ανάγνωση. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Άννας Σεμινάκη που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής, της αναθεώρησης του συντάγματος και τις εργασίες της, πώς θα κυλήσουν το επόμενο διάστημα. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και την έναρξη των εργασιών της την ερχόμενη Δευτέρα, με προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή έκθεσης, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε
κατά το άρθρο 119 παράγραφος 8 του κανονισμού της Βουλής προβλεπόμενη Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Η Επιτροπή, η οποία συναισθήθη, θα συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 1 μεσημβρινή, για να εκλέξει το διακομματικό Προεδρείο, και όπως ενημέρωσα και τη διάσκεψη των Προέδρων, ενημερώνω και εσάς ότι η προθεσμία την οποία θα δώσουμε είναι ενός μηνός, δηλαδή από τις 20 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Οκτωβρίου του 19, διάστημα στο οποίο πρέπει να υποβάλει τη σχετική έκθεση ώστε να κινηθούν οι περαιτέρω διαδικασίες αναθεωρήσεως του Συντάγματος. Να δοθεί προθεσμία 2 μηνών στις εργασίες της Επιτροπής, ζήτησαν το Κινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για τακτικισμούς της κυβέρνησης. Έχουμε προθεσμία την πρώτη σύνοδο της Βουλής. Είμαστε στην αρχή της. Δεν μας πιέζει ο χρόνος. Καταλαβαίνω ότι μέσα στις συνταγματικές διατάξεις υπάρχει και αυτή τη υποναθεώρηση που αφορά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και αυτό το καταλαβαίνω. Ίσως οι αλλαγές εκεί, ναι, με την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα της πλειοψηφίας και μόνο αυτής. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σχετίζονται με διάφορους τακτικισμούς που θέλει η κυβέρνηση να μεθοδεύσει σε σχέση με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς μαθαίνουμε, διαβάζουμε, ακούμε τοποθετήσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν αλλάζει την άποψή της η πλειοψηφία σε σχέση με το γεγονός ότι θα προτείνει να εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σπύλιος Λιβάνος, επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να δημιουργεί προσκόμματα στο κοινοβουλευτικό έργο. Η προηγούμενη Βουλή είχε συμφωνήσει ακριβώς ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η εργαλειοποίηση της εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και να μπορεί απρόσκοπτα να ολοκληρώνει το εκλογικό κύκλος. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα ο κύριος Τζανακόπουλος ήρθε να μας πει ότι αυτό δεν είναι η καλύτερη διαδικασία. Παράταση ζήτησαν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Δώστε κάτι παραπάνω για να τελειώσει αυτή η ιστορία και να πάμε σοβαρά σε μια κουβέντα σοβαρή για την αναθεώρηση. Γιατί με προσκόμματα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το μόνο που κάνουμε είναι ζημιά στο θεσμό. Όλοι εδώ μέσα. Όλοι επικαλούνται τον πρόεδρο και αυτό είναι ντροπή. Αποφασίσουμε δίμηνο και να λήξει. Νομίζω ότι πρακτικά δεν εμποδίζει τίποτα. Αφού υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, ένας μήνας είναι λίγος όντως. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας διευκρίνησε ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα μικρής παράτασης, αλλά όχι δίμηνης. Η διαδικασία μετά την πρόταση της Επιτροπής αυτής δεν είναι δύο. Με απόσταση ενός μηνός ανάμεσα στις δύο ψηφοφορίες, είναι μία και τέρμα. Επειδή όμως πρόκειται περί αναθεωρήσεως πλέον του Συντάγματος και όχι προτάσεως, όπως ήταν στην προηγούμενη Βουλή, προφανώς δεν θα γίνει συζήτηση στη μία μόνο συνεδρίαση της ψηφοφορίας. Χρειαζόμαστε και έναν εύλογο χρόνο συζητήσεων πέραν της ημέρας της ψηφοφορίας. Γι' αυτό προνοούμε, χωρίς να προεξοφλούμε, και βάζουμε το μήνα, γιατί χρειαζόμαστε και χρόνο για τις όποιες κρίνουμε, και θα κρίνουμε όλοι μαζί, συνεδριάσεις της ολομέλειας που θα αχθούν σε μία ψηφοφορία τελική, ώστε να αποκτήσει η χώρα την τέταρτη αναθεώρηση μετά τη μεταπολίτευση. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κυρώνει συμφωνία έδρας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κύβερνου Ασφάλειας. Η συμφωνία υπεγράφει τον Νοέμβριο του 2018 και προβλέπει τη μεταφορά της έδρας από το Ηράκλειο της Κρήτης στην Αθήνα. Κατά πλειοψηφία κυρώθηκε η συμφωνία που υπεγράφει το Νοέμβριο του 2018 και αφορά τη μεταφορά της έδρας του ΕΝΙΖΑ από το Ηράκλειο της Κρήτης στην Αθήνα. Το διακύβευμα είναι από χώρα φιλοξενίας να γίνουμε χώρα αξιοποίησης του ΕΝΙΖΑ, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Περιακάκης. Με τη συμφωνία έδρας που καλείστε να ψηφίσετε, η παρουσία του ΕΝΙΖΑ στην Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Δεν διαγράφει όμως τις σελίδες που έχουν γραφτεί ως τώρα. Και οι σελίδες αυτές είναι πολλές και πολύτιμες. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η νέα σελίδα να είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όσο και για την Ελλάδα ειδικότερα. Και όπως είπα πριν, το διακύβευμα είναι από χώρα φιλοξενίας να γίνουμε μια χώρα αξιοποίησης αυτής της σπουδαίας ευρωπαϊκής υποδομής. Στη διαδικασία παρενέβησαν μόνο τα κόμματα που έφεραν αντιρρήσεις στο νομοσχέδιο. Σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως προσπαθεί να δημιουργήσει ένα αθηνοκεντρικό κράτος.
Για ποιο λόγο αυτή η Αθήνα των 5 εκατομμυρίων, πουθενά στον κόσμο παγκοσμίως δεν υπάρχει πρωτεύουσα χώρας με το μισό πληθυσμό στην πόλη, πουθενά κύριε Υπουργέ, και αντί να κάνετε επιλογές αποκέντρωσης, ξανασυγκεντρώνετε τα πράγματα στην Αθήνα. Πείτε μου το λόγο. Μαραζώνει η επαρχία, μαραζώνει η περιφέρεια και παίρνετε επιλογές και αποφάσεις που είναι αθηνοκεντρικές. Η τακτική της συνέχειας του κράτους συμβάλλει στη σοβαρότητα, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Μπουκόρος. Ψέγεται η Νέα Δημοκρατία από τους πολιτικούς της αντιπάλους για το αυτονόητο σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Γνωρίζουμε ότι αυτή μας η θέση, αυτή μας η τακτική μπορεί να μας φέρνει σε αντίθεση ακόμα και με πάγιες θέσεις που έχουμε εκφράσει στο παρελθόν. Αναγνωρίζουμε όμως ταυτόχρονα ότι αυτή η τακτική συμβάλλει στη σοβαρότητα, στην αποδοτικότητα και στη συνέχεια του κράτους. Τα θέλετε όλα στην αυλή σας, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του κινήματος αλλαγής, βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Γκεγκέρογλου. Ενώ η Φωτεινή Μπακαδήμα από τη Μέρα 25 τόνισε πως το κόμμα της είναι κάθετα αντίθετο στη μεταφορά της έδρας του ΕΝΙΖΑ από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Είναι η αντίληψη για τη σημασία λοιπόν που δίδεται στην περιφέρεια, είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας, γιατί όλα τα θέτε στην αυλή σας και μιλώ για σας που εντρυφείτε εδώ πέριξ των Αθηνών και του Κολονακίου και οι οποίοι δεν έχετε την αντίληψη που έχουμε εμείς ως κόμμα για το ρόλο που μπορούν να παίζουν οι ελληνικές περιφέρειες. Σαν Μέρα 25 είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μεταφορά της έδρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι ενδεχομένως δεν υπήρχαν όλες οι απαραίτητες δομές στο Ηράκλειο. Με όλα τα αυτά, σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να είναι λόγος για να ακυρωθεί μία από τις στοιχειώδεις περιπτώσεις αποκέντρωσης που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Η χώρα έχει και αξιοπιστία και συνέχεια, απάντησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Υποβαθμίζουμε τον δικό μας ρόλο εδώ. Όταν περιοριζόμαστε μόνο, καλώς και ευλόγως ακούστηκαν επιχειρήματα από βουλευτές ιδίως του Ηρακλείου, μπορούμε να το κατανοήσουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι καταφέρνουμε, ενώ δεν είμαστε σε αντίστοιχο επίπεδο προόδου στο συγκεκριμένο τομέα, να διατηρούμε επαορίστου την έδρα αυτού του οργανισμού στη χώρα, με γραφείο διασύνδεσης πράγματι στο Ηράκλειο, και βεβαίως να δείξουμε ότι η χώρα έχει και την αξιοπιστία και τη συνέχεια που πρέπει να την διακρίνει σε όλες τις συμφωνίες της. Στο γραφείο του υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, επισημάνθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών και η ιστορία των δύο λαών και οι στενές διακοινοβουλευτικές επαφές, καθώς και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη στον επενδυτικό τομέα. Το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας με την πρέσβη της Κίνας στη χώρα μας, Ζαν Κιγιού. Η χώρα σας είναι μια χώρα τεράστια και τεράστιες νομίζω είναι και οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, της οικονομίας, του εμπορίου και άλλων διμερών ανταλλαγών. Συνεπώς, μου κάνει μεγάλη χαρά, όπως είπα και τιμή, να σας υποδέχομαι και να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς θα βελτιωθούν οι ούτως ή άλλως βελτιωμένες σχέσεις των χωρών μας. Από την πλευρά της, η πρέσβης της Κίνας ευχαρίστησε για την υποδοχή, χαρακτήρισε σημαντική τη σχέση της χώρας της με την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως η χώρα μας αποτελεί για την Κίνα ισχυρό εταίρο στις επαφές της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σημείωσε ιδιαίτερα τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών. Επίσης πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι πλέον πλήρες μέλος του 17+1 του μηχανισμού, δηλαδή συνεργασίας μεταξύ Κίνας και χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής προείδρευσε σε συνεδρίαση παρόντος και του δεύτερου αντιπροέδρου της, Χαράλαμπου Αθανασίου, με αντιπροσωπεία της ανώτατης ηγεσίας της δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο πλαίσιο ανταλλαγών απόψεων για το νομοθετικό και δικαστικό σύστημα των δύο χωρών. Είμαι βέβαιος ότι από τις συζητήσεις θα προκύψουν ενδιαφέροντα σημεία του εκατέρωθεν δικαστικού συστήματος, κοινά αλλά και διαφορετικά σημεία, και θα βοηθήσει αυτή η συζήτηση στον διαρκή διάλογο που έχουμε και στη χώρα μας για την μόνιμη επιδίωξή μας, που είναι η βελτίωση της απόδοσης της δικαιοσύνης. Γιατί
ένα στοιχείο βασικό σε μια δημοκρατία είναι η εμπιστοσύνη του λαού προς την απόδοση της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ευκαιρίες για τη δημιουργία επενδύσεων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών. Αυτές τις μέρες, εντελώς αυτές τις μέρες, έχουμε και εμείς ετοιμάσει μια σημαντική νομοθεσία για την βοήθεια στις επενδύσεις στην Ελλάδα, η οποία νομοθεσία περιέχει τολμηρές διατάξεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ, το οποίο ταιριάζει με τις δικές σας τολμηρές διατάξεις για να βοηθήσετε τις επενδύσεις, ότι καθιερώνει πειθαρχικό παράπτωμα εάν δημόσιος υπάλληλος δημιουργεί εμπόδια σε μια επένδυση χωρίς λόγο. Είναι εντυπωσιακό ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς την ανάγκη να βοηθηθούν οι επενδύσεις και να γίνουν συνεννοήσεις με την Ελλάδα και στον τομέα της ναυτιλίας, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες εφοπλιστές προτιμούν την Κίνα για να φτιάχνουν τα πλοία τους, αλλά και για να επιδιορθώνουν τα πλοία τους. Τα ελληνικά πλοία που κυριαρχούν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου φτιάχνονται και διορθώνονται στην Κίνα. Άρα αυτό το πλαίσιο πρέπει συνεχώς να το εξυγχρονίζουμε. Βασική τοποθέτηση στην προσέλκυση των επενδύσεων είναι η μείωση της φορολογίας. Αυτό πιστεύουμε ότι θα δώσει κίνητρα σε μεγάλες ξένες εταιρείες για να επενδύσουν στη χώρα μας, ενώ παράλληλα η διαδικασία διεκπαιρέωσης, δηλαδή να τελειώνει η διαδικασία στα αρμόδια Υπουργεία, θα είναι πολύ γρήγορη, θα επιταχυνθεί. Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της ανώτατης ηγεσίας της δικαιοσύνης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επισήμανε πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες συνεργασίας, όχι μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά και μεταξύ Κίνας και Ευρώπης και Κίνας και διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα, διαπίστωσε πως υπάρχουν και άλλες μεγάλες, όπως είπε, ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, όχι μόνο στον επιχειρηματικό και στον οικονομικό τομέα, αλλά και στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στις επιστήμες, καθώς και στην καινοτομία και στο πλαίσιο της νομικής συνεργασίας. Για τον προγραμματισμό των εργασιών της αλλά και τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί, συνεδρίασε η μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς. Η ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες της Διασποράς, το δικαίωμα της ψήφου των αποδήμων Ελλήνων από τον τόπο κατοικίας τους, η ανάδειξη και η στήριξη των συλλόγων των ομογενών ως συνδετική κρίκη με τη μητέρα πατρίδα, η κατάθεση αιτήματος στην UNESCO για την καθιέρωση Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Ο ρόλος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και η αντιμετώπιση του brain drain είναι μερικοί από τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί νέοι έχουν για λόγους κυρίως οικονομικούς, έβρεσης απασχόλησης, έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Αυτοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα μεταναστευτικά κύματα, διότι δεν οργανώνονται σε συλλόγους και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή περιέχει τον κίνδυνο πολύ εύκολα να αφομοιωθούν από τις τοπικές κοινωνίες και να κόψουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Η Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού προχωρά στον προγραμματισμό εκδηλώσεων συναφών με τα θέματα της Επιτροπής. Βρισκόμαστε στο στάδιο όπου κάνουμε κάποια προκαταρκτικά πλάνα για να κάνουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο ελληνισμού το επόμενο καλοκαίρι, που πάρα πολλοί από τους απόδημούς μας βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα. Στο δικαίωμα της ψήφου των Ελλήνων ομογενών αναφέρθηκε τόσο η αξιωματική αντιπολίτευση όσο και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Οι θέσεις της κυβέρνησης δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Κύριε Πρόεδρε, θα πρότεινα, μια και έχει διαρρεύσει και στον τύπο, να δοθεί στα μέλη τους βουλευτές της Επιτροπής μας, ίσως και γιατί σε όλους, το πόρισμα, το τελικό πόρισμα, το οποίο είναι είναι εκεί που έχει καταλήξει η Επιτροπή που συστήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Πουλάκη, και το οποίο έχει δοθεί και στον τύπο. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να έχει...
Τα πλαστικά μιας χρήσης, η μόλυνση του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία των γεωργικών υδάτων είναι μερικές από τις δράσεις που πρόκειται να απασχολήσουν την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο την Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Μπούμας από την Ελληνική Λύση αναφέρθηκαν στη χρήση και τιμολόγηση του νερού από τους Δήμους. Εγώ έχω υπόψη με ένα Δήμο όχι μακριά από την Αθήνα, που είναι αποτέλεσμα τριών Δήμων που ήταν περισσότεροι, έτσι γίνεται συνήθως. Και τώρα, για παράδειγμα, το κοίταξα να είμαι βέβαιος, έχει 77 διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν, για το νερό. Ακόμη δεν κατόρθωσαν δηλαδή οι Δήμοι να βρούνε μια πολιτική στο βασικό θέμα που είναι η τιμολόγηση. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Η σπατάλη του είναι εξωφρενική. Όλες οι δημοτικές αρχές αλλά και οι μεγάλες εταιρείες υδάτων, αναφέρουμε η ΔΑΠ και η ΙΑΘ, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν πλέον στην πολιτεία την ανάλυση των παραμέτρων κόστους, τον έλεγχο των απολειών, άρα το μη τιμολογημένο νερό, την απώλεια ενέργειας και την τιμολόγηση με βάση κοινωνικά κριτήρια και περιβαλλοντικά κριτήρια. Υπάρχει λοιπόν μια πλατφόρμα που πρέπει όλοι οι Δήμοι να αναφέρουν τις παραμέτρους και να μην υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Παπαδημητρίου. 50 ή 80 τιμές. Οι Δήμοι είχαν πάρει χρήματα από το 2000 μέσω ενός προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε σε έναν έλεγχο ποιότητας νερού και δυστυχώς ανενημέρωτοι πάρα πολλοί δημότες, γιατί αυτά δεν αξιοποιηθήκαν στο έπακρο τα προγράμματα από άλλους Δήμους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνημα Αλλαγής επικεντρώθηκε στη σχέση της χώρας μας με τις όμορες χώρες, αφού πολλοί ποταμοί τροφοδοτούνται από αυτές, όπως είπε. Η Λιάνα Κανέλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υπογράμμισε το ρόλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Επιτροπής, επικεντρώνοντας τη ρήπανση του Σαρωνικού από το Αγία Ζώνη. Εκεί εκκρεμούν αποζημιώσεις, εκκρεμεί απόδοση περιβαλλοντικής ευθύνης. Και αν δεν γίνει για την Αγία Ζώνη, που ήταν οφθαλμοφανές, κοντινό και στο λεκανοπέδιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και δεν ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο η Επιτροπή μας, δεν θα έχει νόημα η ύπαρξη. Ο Κρήτων Αρσένης από το Μέρα 25 αναφέρθηκε στην προστασία των ποταμών και των ρεμάτων σε σχέση με τις πλημμύρες. Τέλος, η κυρία Βγερινοπούλου, πρόεδρος της Υποεπιτροπής, αναφέρθηκε στη μόλυνση του περιβάλλοντος από τα πλαστικά μιας χρήσης. Μία από τις βασικές προτεραιότητες, τις οποίες είχαμε αναφέρει, είναι η μείωση της χρήσης, η μείωση μάλλον των πλαστικών μιας χρήσης στη χώρα μας και η μείωση των μικροπλαστικών. Και σε αυτό το πλαίσιο, η προστασία τόσο του θαλασσίου ύδατος, όσο και της δημόσιας υγείας. Η σακούλα που ζητήσατε. I'm in the moon. 9 και 32 πρώτα λεφτά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας. Μείνετε κοντά μας όμως. Στη συχνότητα ακολουθεί κοινοβουλευτικός έλεγχος στην Ολομέλεια της Βουλής. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Το βράδυ της 3ης 19 Σεπτεμβρίου του 1961 το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε για να επικυρώσει τυπικά την απόφαση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή για διάλυση της Βουλής και πρόωρη προκήρυξη εκλογών. Την ίδια ημέρα εδρίεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 1970 ο Γεωργάκης έγραψε ένα γράμμα στον πατέρα του όπου ανέφερε μεταξύ άλλων «Ο γιος σου δεν είναι ήρωας, είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους, ίσως μάλιστα να φοβάμαι και λίγο περισσότερο. Φύλα τη γη μας για μένα». Αφού τελείωσε το γράμμα, βγήκε από το σπίτι και έφτασε στις 3 τα ξημερώματα στην πλατεία Ματαιώτη της Γένοβας. Πήρε 3 μπουκάλια γεμάτα βενζίνη και ύστερα κατευθύνθηκε προς τα σκαλιά του Παλάτσο Ντουκάλε, στο οποίο στεγαζόταν τότε τα δικαστήρια της πόλης. Κάτω από τη μεγάλη στο άνοιξε τα μπουκάλια και έριξε τη βενζίνη στα ρούχα του. Μετά άναψε ένα σπίρτο. Εκείνη την ώρα στην πλατεία ήταν μόνο μια ομάδα εργατών καθαριότητας, οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν τον Έλληνα φοιτητή. Όταν έφτασαν κοντά του, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει το σώμα του, ωστόσο ο Κώστας Γεωργάκης είχε ακόμη το κουράγιο να φωνάξει. Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που 10 ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Στο σημείο της θυσίας υπάρχει σήμερα μια μαρμάρινη στήλη με την επιγραφή στα Ιταλικά. Η Ελλάδα θα τον θυμάται για πάντα. Μια μικρή πλατεία της πόλης της Κέρκυρας φέρει το όνομά του ενώ έχει αναγερθεί ένα μνημείο προς τιμή του. Στις αρχές του Αυγούστου του 1971 ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται στον Ευαγγελισμό και χειρίζεται στο 12δάκτυλο. Το κρυφό.
Σαν σήμερα, ο νομπελίστας ποιητής και διπλωμάτης περνά τις τελευταίες του ώρες. Θα πεθάνει από μεταχειρητικές επιπλοκές στα ξημερώματα της 20 Σεπτεμβρίου του 1971. Στις 28 Μαρτίου του 1969, ο Σεφέρης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια εναντίον της Χούντας. Το μήνυμά του μεταδόθηκε από την ελληνική υπηρεσία του BBC, το ραδιοφωνικό σταθμό του Παρισιού και την Deutsche Welle. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Γι' αυτό το λόγο το αφαιρέθηκε από τη Χούντα ο τίτλος του πρέσβη επιτιμή, καθώς και το δικαίωμα χρήσης διπλωματικού διαβατηρίου. Από τη δεκαετία του 50 το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό. Συνεπία αυτού ήταν η βράβευσή του με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το Δεκέμβριο του 1963.